Κάτσε και να πω σας εδώ. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια. Φαίνεται καλά, φαίνεται καθαρά. Ναι. Γιατί έχω πιάσει τα φώτα επειδή ήταν φιλικέρινγκ. Μα πιο ωραία μου αρέσει τώρα από τα προηγούμενα. Ναι. Cool. Πάμε μου. Θυμάσαι την ιστορία που σου είπα ότι καθόμουν μπροστά από ένα φρεάτιο και πάνω από όλα τα ακουστικά και μου πήσαν μέσα στο φρεάτιο. Α, χθες. Ναι, λοιπόν η εταιρεία μου είχε στείλει τα προηγούμενα ακουστικά, αυτά που έφαγε το φρεάτιο τελικά. Ποτέ μου ήταν να βάλω τα ακουστικά μέσα σε φρεάτιο. Όταν στέκεστε πάνω από φρεάτιο, όταν λοιπόν μου στείλει αυτά εδώ. Αυτά είχαν ξεκινήσει από το Kickstarter. Το Kickstarter είναι μια καμπάνια στην οποία βάζουν εταιρείε τα προϊόντα του, μαζεύουν επενδυτέ και αν πάει καλά, βγάζουν το προϊόν. Λοιπόν, ακουστικούλια. Τα προηγούμενα τα Μαρία ήταν δερμάτινα από πάνω, είχαν ωραία δύο. Αυτά είναι παμού. Παμού slide 2. Τα ήταν τα προηγούμενα τα slide 1. Ωραία. Δεν είναι τίποτα το τρελό. Είναι υβριδικά υποτίθεται. Κάνουν noise cancellation. Έχουν τιτάνιο μέσα. Και τι άλλο έχουν. Α, πιν και enchantment τη φωνή. Όταν μιλάς, καθαρίζει τη φωνή. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, το ωραίο είναι ότι αυτό εδώ είναι όμορφο. Δεν φαίνεται ότι είναι πράσινο. Πράσινο, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται καλά. Να ανοίξω το φως, λες. Κράτα. Τώρα αλλαγή φωτεινού σκηνικού, αυτά είναι και παρεσί. Είναι ωραία. Θα τα αφήσω δύο δευτερόλεπτα εδώ. Τα προηγούμενα ήταν πιο μεγάλα. Η θήκη τους δεν χωρούσε εύκολα στην τσέπη. Αυτό φαίνεται πιο normal. Και κάτσε να δείξουμε τι άλλο, αν έχει τίποτα άλλο το κουτί. Δεν μπορώ, τα κουτιά που δεν βγαίνουν. Το κατατροφό, άι αλλιώς κατάλαβες τώρα τι πέφτει. Ήταν κολλημένο, αν είναι δυνατόν. Έχει αυτά εδώ. Δες το. Τερματίνι κουκάκι. Ωραία. Τα έπισε για να το φορτίζεις. Δεν έγραφα για πώς να το συνδέσεις και αυτά, εντάξει. Και μηνικά έχει και τίποτα άλλο και κάτι άλλο. Όπως το καλό στο κουτί θα πεταχτεί. Μπούτσι. Κρίμα. Έχει αυτό εδώ που δεν έχω ιδέα τι είναι. Θα το ανακαλύψω. Λοιπόν, πες να είναι το πιο δύσκολο πακέτο να ανοίξω. Α, οκ. Σαν σφαίρες είναι. Κρίμα το σκίσα, αλλά δεν πειράζει. Έχει και πολλά μέσα, 8 πολλά. Ναι, ανάλογα με το τύπο αυτή έχεις. Πάει στην άκρη, ενδιαφέρον, θα πεταχτούν όλα αυτά. Αυτά είναι ανάλογα με το αυτή, δεν είναι ότι άμα χάσει τα τέτοια μπορείς να τα δεις. Κανονικά πάει με βίντεο, νομίζω έχει ένα ακριβώς το review και τα υπόλοιπα είναι μεγάλο μικρό, αν είναι μεγάλο το η οπή του αυτιού σου. Εγώ νομίζω ότι είναι ανταλλακτικά αυτά. Κάποια ναι, κάποια είναι ανάλογα με το αυτή. Γι' αυτό μπορεί αν κάποια ακουστικά δεν κάθεται καλά στα αυτιά σας. Δοκιμάστε κι άλλα μαξιλαράκια. Λοιπόν, και δες τώρα. Φορτίζει από. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Όμορφο είναι. Πλαστικό ή. Πλαστικό, να πιάσει να στείλουμε. Ωραίο είναι, πάρα και πολύ. Και αυτό έχει το ωραίο. Όπως και το προηγούμενο, πανίγει έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κλείσε και ξανάριξε. Και άρα κάτω αυτό ωραία. Φωτίζει, όταν φορτωτίζεται αυτό δεν είναι ένα φως που αναβοσβήνει. Α, είναι ωραία. Είναι ωραία. Είναι όμορφο. Είναι ωραία. Είναι πιο ωραία από τα προηγούμενα. Επίσης. Ωραίο πράσινο αυτό. Δες το. Είναι ωραίο. Είναι ωραία. Είναι ωραία. Τα προηγούμενα ήταν λευκά και τα λευκά είχαν λευκά. Είχαν το κακό ότι λερώνουν πάρα πολύ εύκολα να καθαρίζει συνέχεια ειδικά από τα αυτιά. Και πέρα από αυτό λέει έχουν μαύρα και άσπρα. Αυτά είναι πιο ωραία. Αυτά είναι ωραία. Δεν περίμενα ότι θα σου άρεσαν γιατί είσαι στο κόκκινα. Αν είναι κόκκινα φαντάζομαι ότι θα έχεις τρελαθεί τώρα. Εντάξει, δεν βγαίνουν όλα σε κόκκινα. Λοιπόν, είναι ωραία. Η αλήθεια είναι ότι. Είναι ωραία. Είναι ιδιαίτερο. Εδώ review. Δεν είσαι μια ζαριά καλή και για μένα. Δεν είναι βαριά. Λοιπόν, για κάτι να κάνω και να δεις εδώ στο αυτιά όπως κάθονται. Τι να κάνω. Δείξε εμένα. Όχι στο πλάι, ρε. Εδώ ο σκηνοθέτης με το δικό σου ψήνει την Κατερίνα. Ακόμη δεν έχω γνώσει. Ψηγηθώ. Ψήνω την Κατερίνα να ασχοληθεί με το έτοιμο που να τη στείλει το βιβλίο στα αυτιά μου. Ψήσου, Κατερίνα. Επίσης, αν το βάλεις στα αυτιά, δεν έχω στείλει το πανεπιμονό του απάντα. Άου. Κάνω απόλυτη απομόνωση. Ελαφριά είναι στα αυτή, δεν έχουν πολύ τέτοιο. Ξαναπάμε τώρα στη συσκευή. Ε, δεν σε ρωτάω. Λοιπόν,
Πλαστικό απλό είναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι αρκετά ωραίο. Ξέρω, μου άρεσαν. Ωραία είναι. Και εμένα μου άρεσαν. Α! Αχ, είναι πολύ ωραία αυτά. Α, πάρα πολύ. Το πιο ωραίο που έχει φέρει είναι αυτό. Αλήθεια τώρα. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα βλέπω δεν έχω κάνει ακόμα έντυπο στο πληκτρολόγιο, δεν το κάνω να το ανεβάσω. Και κλάψα πικρά με αυτά που λέγαμε, αλλά εντάξει. Αλήθεια τώρα, ωραία, οπότε βρήκαμε. Πάρτε ακουστικά σε κουπέλε, δώστε δείξτε του ακουστικά χαίρονται όλε με τα ακουστικά. Και το πράσινο και το πετρόλαιο φέτο είναι πολύ στη μόδα. Πολύ ξεχωριστό είναι η αλήθεια. Πάει με την μπλε και την πράσινη που έχω και φορά συχνά. Και αν είστε γυναίκε και σε νύχια είναι ωραίο αυτό. Ενδιαφέρον. Μην δώσω μια συμβολή. Η Κατερίνα που τη φτιάχνει τα νύχια τη το πω. Εντάξει. Λοιπόν, τίμιο ελαφρύ. Η μπαταρία τους πρέπει να κρατάει γύρω στις 10 ώρες περίπου. Τα προηγούμενα ήταν υπερικανοποιητικά. Επίσης, το ότι απλά όταν τα βγάλεις φορτίζονται ξανά απευθείας μέσα στη θήκη, κρατάει φόρτιση η θήκη, οπότε δεν θα ξυμίσει εύκολα από μπαταρία σε αυτά. Αυτά ήταν πιο ακριβά από το προηγούμενο. Νομίζω είναι πάνω κάτω στην ίδια τιμή. Αλλά είναι σίγουρα πιο καινούργιο μοντέλο. Τα προηγούμενα ήταν πιο premium το μοντέλο, ήταν πιο βαριά η θήκη, είχε πιο μοντέλο, αλλά δεν μπορούσε να μπει εύκολα σε τσέπη, δηλαδή έπαιρνα με ζόριζε, έπρεπε να έχεις μπουφάν. Αν έβγαινες έξω με το παντελόνι, απλά να κάνεις μια βόλτα ή το καλοκαίρι, ήταν ταλαιπωρία να κουβαλάς τα ακουστικά. Τέλος πάντων, όπως έχεις καταλάβει, δεν τα έχω πολύ καιρό, φέρω ένα πράγμα που θέλω να χρησιμοποιήσω εδώ για να βρω ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσω. Θα φέρω κι άλλα, πρέπει να του ένα powerbank που φορτίζει λάπτοπ. Ναι. Τα κάνουμε τεστ με το λόγο της Ιωάννας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα παμού. Είναι πολύ ωραία, πολύ ελαφριά. Η έντασή τους είναι αρκετά ικανοποιητική και πιστέψτε με σε αυτό. Γενικά η εταιρεία, παρόλο που δεν την ξέρουμε αρκετά εδώ πέρα, και ήταν το Kickstarter και το προηγούμενο μοντέλο της και αυτό, επειδή το προηγούμενο το έλειωσε, ήταν τα βασικά μου ακουστικά, έχουν απίστευτο μπάσο, απίστευτη καθαρότητα. Το μόνο που με πείραζε στο προηγούμενο είναι ότι η θήκη είχε κάτι τέτοια πάνω που δεν δείχνει από την μπαταρία. Μετά από κανένα χρόνο χάλασαν αυτά και δεν έδειχνε αν ήταν φορτισμένη η θήκη για να. Αυτό. Και επειδή είχε επίσης κάποια πλαστικά και που φεύγανε, έχασα τα πλαστικά καλύματα των ακουστικών. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο βολικό νομίζω. Δεν ξέρω, μου αρέσει περισσότερο. Ωραία είναι αυτά. Ναι, είναι ωραία. Και πουλά και μόνο ξέρει, είναι ωραίο γιατί ο άλλο περιμένει και το περιρροή και πει τάκ. Έλα, είναι καλό. Έλα, είναι πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα πάμε slide 2. Αφού άρεσαν και πήραν την έκθεση τη Κατερίνα, νομίζω είναι καλά. Λοιπόν, και συνδέονται και πολύ εύκολα επίσης, με το που τα συνδέσει μία φορά και να έχει το Bluetooth ανοιχτό, το βγάζει και συνδέεται απευθεία στο ακουστικό, στο κινητό. Εδώ, πανοραμικά πλάνα. Εμένα αυτά τα ακουστικά γενικά δεν με βολεύουν. Προτιμώ τα παλιά. Ανάλογα. Όταν είμαι στο δρόμο, ειδικά με τι μάσκες, προτιμώ αυτά. Όταν είμαι στο σπίτι και πρέπει να κάνω κάτι συγκεκριμένο, προτιμώ με καλώδια, να σου πω την αλήθεια. Αυτά. Εντάξει, εγώ ακούω και ραδιόφωνο πολύ, οπότε... Θα θες και κεραία, ναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς, καλή συνέχεια, να περάσει το μούφα. Εγώ είμαι για κοντίνα. Όπως το βλέπεις, ψεύδω στο χέρι, κάνουμε κι άλλα αυτά κάποια πράγματα. Εγώ θα το ευχαριστήσω πιο πολύ όταν το ξέρετε εδώ. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας.